Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση σήμερα για την Εξεταστική Επιτροπή απαντά σε μια αξίωση της κοινωνίας να υπάρξει ένα νέο ηθικό πολιτικό θεμέλιο για την πορεία της χώρας. Οποιαδήποτε προσπάθεια να συγκαλύψουμε τα όσα γνωρίζει ο λαός, οποιαδήποτε προσπάθεια να μην ερευνήσουμε τα αίτια μιας μεγάλης καταστροφής, κοινωνικής, οικονομικής και εθνικής, θα είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω απαξίωση της πολιτικής ζωής του τόπου. Και δεν ξέρω μέσα από αυτήν την ηθική απονομιμοποίηση της πολιτικής ποιος κερδίζει. Δεν κερδίζει πάντως η δημοκρατία ή φιανδήποτε μορφή της. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές ότι το μνημόνιο δεν αποτελεί μια στιγμή μέσα σε μια γραμμική πορεία της μεταπολιτευτικής ιστορίας του τόπου. Δεν είναι κάτι που μπορεί να περάσει από τον ιστορικό του μέλλοντος σε κάποια υποσημείωση, μια αναφορά σε μια παράγραφο της ιστορίας. Είναι μια τομή που αυλακώνει την κοινωνία, την οικονομία, το έθνος, την ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας. Είναι το σημείο αντιστροφής κατακτήσεων γενεών από τον πόλεμο και τη μεταπολίτευση. Δηλαδή, είναι η αρχή μιας αντίστροφης πορείας από αυτό που ονομάζαμε μικρό αλλά σημαντικό νεοελληνικό μεταπολεμικό θαύμα στα κοινωνικά δικαιώματα, στη δημοκρατία, στη σχέση των ανθρώπων, στην εμπιστοσύνη στο πολίτευμα και το μέλλον. Γιατί αυτό που καταρακώθηκε με το μνημόνιο, το είδαμε πολλές φορές, δεν ήταν μόνο η οικονομία, αλλά και η σχέση του πολίτη με την πολιτική, η ίδια η δημοκρατία. Συνεπώς, μην προσπαθούμε να υποβαθμίσουμε την μοναδικότητα της τομής που λέγεται μνημόνιο. Θα ήταν λάθος η συζήτηση αυτή για την αφετηρία της έρευνας να ξετυλιχθεί μέσα σε ένα λαβύρινθο πολιτικολογίας και αντιδικιών ή ακόμη περισσότερο να διαχυθεί μέσα σε έναν θολό συνθηματολογικό αντικαπιταλισμό. Κάτι συνέβη το 2009 στην Ελλάδα και στον κόσμο ολόκληρο. Υπάρχει μια σύμπτωση δύο κρίσεων. Ξεφουσκώνει, το ζήσαμε, ο χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός. Υπάρχει μια κρίση διεθνώς. Και στην Ελλάδα υπάρχει μια κρίση ενός μοντέλου που στηρίχτηκε στις ελληνικές εγχώριες ιδιαιτερότητες, στηρίχτηκε σε αυτόν τον καπιταλισμό τον παγκόσμιο που περνάει κρίση, μέσα από το ψευδώνυμο σχήμα της ισχυρής Ελλάδας. Εκεί φάνηκε πόσο τα λόγια αυτά ήταν ψεύτικα, ούτε καν όμορφα από ό,τι αποδείχθηκε. Συνεπώς, έχουμε καθήκον να αρχίσουμε την έρευνά μας από εκεί που υπάρχει ένα μεγάλο σημείο τομής, το μνημόνιο, με ό,τι συνεπάγεται πριν και μετά. Μία παρένθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανήκει στην κατηγορία των επιμηθέων. Όχι. Δεν είμαστε επιμηθείς. Δεν τα λέμε εκ των υστέρων. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ροκαλιά ενός ρεύματος πατριωτικής, δημοκρατικής, ριζοσπαστικής πορείας που ήδη πριν το μνημόνιο προειδοποιούσε για τις συνέπειες ενός μοντέλου ανάπτυξης τραπεζοκεντρικού, ενός μοντέλου ανάπτυξης κοινωνικά άδικου, ενός μοντέλου ανάπτυξης που οδηγούσε στη συντριβή που ζήσαμε. Είναι σαφές και θέλω παρά να θυμίσω δύο πράγματα. Πρώτον, μιλήσαμε για το παιχνίδι της κούρσας των υπερεξοπλισμών. Όχι μόνο για τις μίζες, αλλά και τους υπερεξοπλισμούς που δεν εξυπηρετούσαν τις ανάγκες της αναγκαίας εθνικής θωράκισης. Πόσο είναι τα χρήματα αυτά στο παιχνίδι του δημόσιου χρέους? Για ψάξτε το. Δεύτερον, είχαμε αντίθεση στη χήμερα της εθνικής ιδέας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πόσο φούσκωσε αυτό το πράγμα? Ποιο είναι το κόστος? Τρίτον, δεν κρύψαμε τα λόγια μας για το παλαιατιακό κράτος και για τη διαπλοκή. Ξέρουμε πολύ καλά πού πήγαν τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ήταν για έργα στην Ελλάδα και πόσο πληρώθηκαν με μίζες και με όλα τα άλλα που γνωρίζουμε. Είναι σαφές λοιπόν, και υπενθυμίζω,
μία ερώτηση του τότε Προέδρου του Συνασπισμού του κ. Κωνσταντόπουλου προς τον τότε Πρωθυπουργό τον κ. Σημίτη, που το έλεγε το αυτονόητο. Τώρα που ανεβαίνει η χώρα με ανάπτυξη 4,5% έστω με εισαγόμενο χρήμα την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουμε 4,5% ανάπτυξη, τι μέτρα παίρνετε για να μειώσετε το χρέος που ήδη από τότε είχε ξεπαταχτεί πολύ ψηλά, στο 95% του ΑΕΠ? Τι μέτρα παίρνετε? Πότε θα πάρετε μέτρα? Όταν μειωθούν οι ρυθμοί της ανάπτυξης? Και σε αυτό λοιπόν το απλό ερώτημα δεν υπήρξε καμιά ειλικρινής απάντηση. Και φτάσαμε σε αυτό που ζήσαμε μετά. Επαναλαμβάνω, στο ξεφούσκωμα της περιβόητης ισχυρής Ελλάδας. Είναι σαφές ότι αυτά που ζήσαμε από το 2009 και μετά δεν συνιστούν παρθενογένεση. Προειδοποιήσαμε για την πορεία αυτή και πριν και μετά. Και το σημαντικότερο, επειδή εμείς δεν είμαστε στους επιμηθείς, είπαμε ήδη από το 2009 ότι μπορεί να υπάρξει άλλος δρόμος αντιμετώπισης της κρίσης. Ότι δεν είναι μονόδρομος το μνημόνιο. Ότι δεν είναι μονόδρομος ο εγκλωβισμός σε ένα σκληρό νεοφιλελεύθερο μοντέλο εσωτερικής υποτίμησης, ξεπουλήματος της περιουσίας, της εθνικής, της δημόσιας περιουσίας, υποβάθμισης των κοινωνικών δικαιωμάτων, διάλυσης των εισοδημάτων, κατάρρευσης του εθνικού προϊόντος. Δεν ήταν μονόδρομος, δεν ήταν μοίρα αυτή η ζωή που ζήσαμε. Ήταν πολιτική επιλογή. Γιατί το χρέος, που ήταν υποτίθεται η ραγοκαλιά της μνημονιακής πολιτικής, αποδείχθηκε όχημα για να επιβάλλουν στην Ελλάδα οι δανειστές όλα αυτά τα οποία ζήσαμε μετά. Όχημα, πρόφαση. Και κάτι άλλο. Το 2010 δεν ζήτησε η κυβέρνηση το αυτονόητο, το να υπάρξει κούρεμα του δημόσιου χρέους. Δεν το ζήτησε, παρότι συζητήθηκε ακόμη και στις συνεδρίες του Διεθνούς Νομαντικού Ταμείου, όπως ξέρετε. Έχουν δημοσιευθεί τα πρακτικά έκτοτε. Γιατί δεν το ζήτησε? Διότι έγινε μια επιλογή και απ' έξω, που τις σεβάστηκαν και από μέσα, να διασωθούν οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες. Το 80% του δημόσιου χρέους το 2010 ανήκε στις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες. Από τότε μέχρι το περιβόητο PSI άλλαξε αυτή η σχέση και μετασχηματίστηκε το χρέος των ιδιωτικών τραπεζών σε χρέος δημόσιο, σε χρέος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άλλα κράτη. Και δεν είναι να ξεχνούμε την ερώτηση που είχε απευθύνει τότε ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, και απαντήθηκε από τον κύριο Σταϊκούρα, όπου αποδείκνυε η απάντηση τότε του κυρίου Σταϊκούρα ότι ακριβώς υπήρξε αυτή η μετάσταση από το τραπεζικό χρέος στο δημόσιο ευρωπαϊκό χρέος. Κάποιοι λοιπόν γλιτώσαν χρήματα. Και σε αυτήν την πράξη, δεν θέλω να πω σε συνωμοσία, πάντως φαίνεται ότι συνέπραξαν από άγνοια ή από δόλο δυνάμεις μέσα από την Ελλάδα για να διασωθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες και να φορτωθεί ο ελληνικός λαός ένα σημαντικό χρέος. Ένα χρέος το οποίο, εκτός των άλλων, μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι και επωνίδιστο. Κύριοι συνάδελφοι, έχουμε καταθέσει την πρόταση για την Εξεταστική Επιτροπή, διότι πιστεύουμε ότι αυτό είναι μια εντολή του ελληνικού λαού. Δεν κοιτάμε στο παρελθόν, θέλουμε να αποφύγουμε στο μέλλον τα ίδια λάθη, να αποφύγουμε στο μέλλον την τυφλότητα επιλογών ενός μονόδρομου που οδηγεί σε όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και σε διάλυση της χώρας. Γνωρίζουμε ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι εύκολη, διότι στην αναζήτηση της αλήθειας συγκρούονται διαφορετικές αλήθειες. Εντάξει. Όμως θέλω να πω ότι είναι μια διαδικασία η οποία σε μεγάλο βαθμό ακολουθεί και μια ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Αυτές τις μέρες συνεδριάζει στη Βουλή η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου. Θέλω να πω ότι αυτή η Επιτροπή ερίδεται σε μια ευρωπαϊκή οδηγία. Είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία, ένας κανονισμός του Μάη του 2013, ο οποίος τονίζει: ένα κράτος μέλος που έχει γίνει αντικείμενο ενός προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής, δηλαδή το μνημόνιο, πραγματοποιεί ένα πλήρη λογιστικό έλεγχο των δημόσιων οικονομικών του προκειμένου, ειδικά να αξιολογήσει τις αιτίες που προκάλεσαν τη συσσόρευση υπερβολικών επιπέδων χρέους, καθώς και να εντοπίσει κάθε ενδεχόμενη παρατυπία. Είναι λοιπόν μια διαδικασία που βοηθάει την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου.
και να δεχθώ ότι και η πρόταση που κατέθεσε η κυρία Μπακογιάννη για την Επιτροπή Σοφών Εμπειρογνωμόνων είναι και αυτή μια διαδικασία η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί στην αναζήτηση της αλήθειας. Δεν έχουμε το μονοπόλιο της αλήθειας, ούτε θέλουμε να καταστήσουμε το θέμα της διερεύνησης των επώδυνων αληθειών αντικείμενο μιας αντιπαράθεσης ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα. Αλλά, το τονίζουμε, δεν είναι δυνατόν να μην κάνουμε καμία έρευνα στο όνομα μιας λανθασμένης αντίληψης περί συνένεσης που στην ουσία ισοδυναμεί με κουκούλεμα και συγκάλυψη. Πάνω στη συγκάλυψη, δηλαδή πάνω στην έλλειψη μιας νέας πολιτικής ειδικής, δεν μπορεί να εδραιωθεί μια νέα πορεία για το έθνος και τη χώρα. Τελειώνω. Από την πρόταση που άκουσα για το θέμα του 2002 της ΟΝΕ, προκύπτει κατά τη γνώμη μου μια πραγματικότητα, μια αλήθεια. Πράγματι, αυτοί που ανέλαβαν να οδηγήσουν τη χώρα στο μνημόνιο και μετά να εφαρμόσουν το μνημόνιο, είναι ένα πολιτικό σύστημα και μια ανάλογη, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, και μια ανάλογη τεχνοδιοικητική δομή στο δημόσιο, καθώς επίσης και συμφέροντα εμπολής διαφθοράς και διαπλοκής, τα οποία κέρδισαν στην πορεία προς το μνημόνιο από την ψευδόνυμη ισχυρή Ελλάδα και θέλησαν να επιβάλλουν και όρους και στην πορεία κατά τη διάρκεια του μνημονίου. Είναι αυτοί που έχουν και σήμερα την εξουσία. Γιατί μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει την κυβέρνηση με τη λαϊκή εντολή, αλλά δεν έχει την εξουσία. Και συνεπώς αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει με τη λαϊκή εντολή και με την απέτηση του πολίτη, της κοινωνίας, να εφαρμόσουμε μια διαφορετική πολιτική, να βλέπει ο πολίτης στην καθημερινότητα άλλα πρόσωπα και όχι τις ίδιες δομές με τις ίδιες περίπου πολιτικές συμπεριφορές. Βεβαίως υπάρχει θέμα της διαπραγμάτευσης, το οποίο έχει δημιουργήσει αρκετές αναστολές. Αλλά ξαναλέμε, η συζήτηση για το μνημόνιο δεν τελειώνει. Τώρα αρχίζει. Σας ευχαριστώ.